Προηγουμένως με τη χάρη του Θεού κάναμε χρήσμα σε μία εχριστό αδελφή μας και πρέπει να γνωρίζουμε ότι το βάπτισμα δεν επαναλαμβάνεται. Το Άγιο Ορθόδοξο βάπτισμα, το μόνο αληθινό βάπτισμα δεν επαναλαμβάνεται ποτέ. Εφόσον έγινε σωστά, ορθόδοξα, δεν επαναλαμβάνεται. Επαναλαμβάνεται όμως το δεύτερο μυστήριο, το Άγιο Χρήσμα, όταν ο άνθρωπος κάνει μία σοβαρή αμαρτία, η οποία τον κάνει να απενεργοποιήσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα του. Δυστυχώς σήμερα, με την παγκοσμιοποίηση, με τον τουρισμό, υπάρχει αυτή η ανάμιξη πραγμάτων που δεν πρέπει να αναμειγνύονται. Και αυτή η συναναστροφή μεταξύ ανθρώπων που δεν πρέπει να γίνεται. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, μη συναναμείγνιστε πόρνης. Δεν επιτρέπεται, λέει, να συναστρέφεστε με πόρνους. Και πόρνος βεβαίως είναι αυτός που γνωρίζουμε με τη στενή έννοια του όρου. Οποιοςδήποτε κάνει μια σχέση εκτός γάμου και δεν επιτρέπεται να έχουμε συναστροφές με τέτοιους ανθρώπους. Ποιος άραγε το κάνει αυτό σήμερα, ποιος το τηρεί δηλαδή. Πολύ λίγοι άνθρωποι το τηρούν αυτό. Αλλά για να το λέει η Αγία Γραφή, σημαίνει ότι μας χρειάζεται, πρέπει να το τηρούμε. Και πάρα πολύ μάλιστα μας χρειάζεται, διότι, όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, όταν υπάρχει στενή επικοινωνία, στενή επαφή με έναν άνθρωπο που δεν ζει σωστά, που ζει μέσα στην αμαρτία και δεν μετανοεί, τότε λέει οι δαίμονες πηδούν από εκείνους σε εμάς. Και κάνουμε και εμείς τα ίδια, αργά ή γρήγορα. Πέφτουμε και εμείς στην ίδια αμαρτία. Ο Κύριος μας λέγει ότι έθετε όρια εθνών. Έβαλε σύνορα δηλαδή. Και θα πρέπει κάθε έθνος να έχει σύνορα. Και οι λαοί να έχουν σύνορα. Και όχι να αναμειγνύονται και να υπακούν σε αυτές τις διρεκτίβες των αθέων περί παγκοσμιοποίησης και κατάργησης των σύνορων. Χρειάζονται τα σύνορα. Και οι λαοί θα πρέπει να παραμένουν έτσι αυτόνομοι και αυτοτελείς και αν μην υπάρχει αυτό το ανακάτεμα των λαών όπου γίνεται και ανακάτεμα των θρησκειών και ανακάτεμα των διαφόρων, θα λέγαμε, συνηθιών. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουμε την ιερά μας παράδοση και δεν πρέπει να την οθεύουμε. Μπορεί κανείς να μπει σε έναν βουδιστικό ναό, σε έναν ειδωλατρικό ναό, σε ένα τζαμί και να κάνει χωρίς να το θέλει μια πράξη που θα είναι πράξη λατρείας στα είδωλα που υπάρχουν εκεί. Γιατί τα είδωλα είναι δαίμονες. Τα είδωλα των εθνών δαιμόνια. Όλες οι θρησκείες είναι δαιμονικές. Δεν είναι αυτό που λέμε ρατσιστικό, όπως ενδεχομένως θα μας κατηγορήσουν κάποιοι. Αυτή είναι η αλήθεια, το λέει η Αγία Γραφή. Η μόνη αληθινή οδός που μας πάει στο Θεό είναι ο Χριστός. Εγώ είμαι, λέει, η οδός. Ούτε ο Βούδας, ούτε ο Μωάμεθ, ούτε ο Κομφούκιος, ούτε κανένας άλλος πάει τους ανθρώπους στο Θεό. Αλλά, δυστυχώς, στους δαίμονες. Και από την αρχαιότητα οι άνθρωποι είχαν παρεκκλίνει και λάτρευαν τους δαίμονες. Όταν λοιπόν κάποιος είτε εκούσια, πολύ χειρότερα, είτε ακούσια προσκυνήσει είδωλα, θα πρέπει πάλι να κάνουμε χρήσμα. Να ενεργοποιήσουμε τη χάρη δηλαδή του Αγίου Χρήσματος, του Αγίου Πνεύματος. Γιατί όταν κάνουμε το Άγιο Χρήσμα, λέμε σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Σφραγίζεται δηλαδή ο πιστός με το Πνεύμα το Άγιο. Παίρνει το σήμα, το σημείο, το σύμβολο του Χριστού, που είναι ο Τίμιος Σταυρός και σφραγίζεται και ποτίζεται και αγιάζεται. Με τι? Με το Πνεύμα του Άγιου, με τη Θεία Χάρη. Όταν όμως ο άνθρωπος αρνηθεί, είτε ακούσια είτε ακούσια το Χριστό, τότε χρειάζεται πάλι να επαναλάβουμε το Άγιο Χρήσμα. Εφόσον εννοείται ο άνθρωπος αυτός έχει βαφτιστεί Ορθοδόξος. Και αυτή είναι η μεγάλη φιλανθρωπία του Θεού μας και η μεγάλη αγάπη. Στα χρόνια των διωγμών υπήρχαν κάποιοι χριστιανοί οι οποίοι αρνήθηκαν τον Χριστό αλίμονο έμεσα, όχι άμεσα. Δεν είπαν αρνούμε τον Χριστό, αλλά τι έκαναν.
πήγαιναν και αγόραζαν πιστοποιητικά που έλεγαν ότι είχαν θυσιάσει στα είδωλα, ενώ δεν είχαν θυσιάσει. Δηλαδή έδιναν χρήματα για να μπορούν, παίρνοντας αυτά τα χαρτιά, να κυκλοφορούν ελεύθερα και να έχουν τα προνόμια που είχαν και οι ειδωλολάτρες, αλλά αλλήμωνο και οι χριστιανοί που αρνούνταν άμεσα και επίσημα, γιατί υπήρχαν και πολλοί τέτοιοι δυστυχώς και τότε και σήμερα υπάρχουν, που αρνούνταν επίσημα την πίστη τους. Δεν είχαν βαθιά πίστη και στους διωγμούς υπέκυπταν, στις πιέσεις. Λοιπόν, αυτούς η Εκκλησία τους αντιμετώπισε με επιείκεια, ενώ κάποιοι έλεγαν ότι δεν πρέπει να τους δεχτούμε πάλι πίσω. Ήταν οι λεγόμενοι λάψοι, πεπτοκότες, που είχαν δηλαδή με το παράδειγμά τους δώσει πολύ κακό παράδειγμα σε όλους. Πλήρωναν χρήματα και έπαιρναν πιστοποιητικά που έλεγαν ότι είχαν θυσιάσει στα είδωλα. Δεν αρκεί να έχεις τον Χριστό μόνο στην καρδιά σου, θα πρέπει να τον έχεις και στο στόμα σου και σε όλα τα έργα σου. Όλη στη ζωή να φανερώνει Χριστό. Δεν μπορείς να λες εγώ πιστεύω από μέσα μου και δεν φοβάμαι τίποτα και κανένα χάραγμα και κανένα αντίχριστο και κανένα 666, όπως λένε κάποιοι ξυπνάκηδες, και θα πάρω 1666 πάνω μου αφού έχω το Χριστό μέσα μου. Όχι. Ο Χριστός δεν είπε να με ομολογήσετε μέσα σας, είπε να με ομολογήσετε έμπροσθεν των ανθρώπων, μπροστά στους ανθρώπους και όχι μέσα σας μόνο, και μέσα σας αλλά και έξω σας. Και όποιος δεν τολμάει να ομολογεί δημόσια τον Χριστό, τον αρνείται τον Χριστό. Έτσι λοιπόν υπάρχουν κάποια βαρύτερα αμαρτήματα, όπως είναι η άρνηση του Χριστού, όπως είναι η προσκύνηση των ειδώλων, όπως δυστυχώς και στις πολεμικές τέχνες που παίρνουν τα παιδιά, μερικές φορές τους βάζουν να προσκυνούν και είδωλα και δαίμονες και βούδες. Τα έχω ακούσει αυτά, τα γνωρίζω. Γιατί αυτές οι πολεμικές τέχνες δεν είναι αθώες, αλλά ξεκινάνε από τα βουδιστικά μοναστήρια. Και οι κινήσεις που κάνουν και οι τεχνικές είναι θρησκευτικές πράξεις. Όπως εμείς όταν κάνουμε μετάνοια, δεν κάνουμε γυμναστική, κάνουμε λατρεία στο Θεό με το σώμα μας. Όταν κάνουμε μικρή ή μεγάλη γονή εκκλησία. Έτσι και αυτοί κάνουν κάποιες κινήσεις, οι οποίες είναι θρησκευτικές πράξεις. Υπάρχουν κάποιες στάσεις με τη γιόγκα, τα οποία είναι στάσεις που εικονίζουν ζώα, τα οποία ζώα είναι θεότητες για αυτούς, δαίμονες στην πραγματικότητα. Δεν μπορείς να πεις λοιπόν ότι εγώ κάνω απλή γυμναστική όταν κάνω γιόγκα, αλλά κάνω μία προσευχή στους δαίμονες. Εκούσια γιατί ακούσια, με το σώμα σου, γιατί και το σώμα έχει τη γλώσσα του. Γι' αυτό αδερφή μου, μακριά από όλα αυτά. Κοροϊδεύει ο διάβολος τους ανθρώπους ότι αυτά είναι απλές γυμναστικές. Δεν είναι καθόλου. Και όταν κανείς πάει σε αυτά και μάλιστα προχωρήσει και κάνει και τελετές μίσεως, τότε πάλι πρέπει να το κάνουμε χρήσμα. Γιατί πάλι επενεργοποιείται η χάρη του Αγίου Βαπτίσματος, του Αγίου Χρίσματος. Σας είπα μερικές περιπτώσεις για να γνωρίσετε και να προσέχετε πάρα πολύ. Όταν πηγαίνετε στο εξωτερικό που λατρεύονται τα είδωλα και οι παπικοί είδωλα λατρεύουν, δεν έχουν τον αληθινό Χριστό και οι Προτεστάντες, γιατί αρνούνται το Άγιο Πνεύμα ως θεότητα, όταν λέγουν ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού, το υποβιβάζουν στα κτίσματα. Έμεσα, πλην σαφώς, λένε ότι δεν είναι Θεός το Άγιο Πνεύμα. Αφού είναι Θεός το Άγιο Πνεύμα, δεν έχουν την Αγία Τριάδα. Άρα δεν έχουν τον αληθινό Θεό κι αυτοί. Είδωλα έχουν. Είδωλα της φαντασίας τους. Οπότε δεν επιτρέπεται να μπαίνουμε σε παπικούς ναούς και να προσευχόμαστε με αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχει ο 10ος και ο 11ος Αποστολικός Κανόνας που λέει όποιος συμπροσεύχεται με ακοινώνητους, ακόμα και στο σπίτι του, γίνεται αφορισμένος, φεύγει από την Εκκλησία, δεν μπορεί να κοινωνήσει. Όταν έρθει ένας στο σπίτι σου ο οποίος είναι παπικός, όχι Ρωμακαθολικός, είναι λάθος να τους λέμε Ρωμακαθολικούς, εμείς είμαστε Ρωμακαθολικοί, Ρωμοί και Καθολικοί, έχουμε την πίστη μας στην Αγία Καθολική Εκκλησία. Αυτοί πρέπει να λέγονται παπιστές ή παπικοί, γιατί ακολουθούν τον Πάπα, έναν άνθρωπο. Όταν ένας τέτοιος έρθει λοιπόν, ή ένας Ευαγγελικός, ένας Προτεστάντης, δεν επιτρέπεται να κάνεις μαζί του προσευχή, ούτε στο τραπέζι, ούτε πουθενά. Θα κάνεις μόνο σου την προσευχή σου και μετά θέλεις να τον φωνάξεις και αυτόν. Γιατί είσαι προσευχή με αιρετικούς, με ακοινώνητους, σε αφορίζει, σε βγάζει από την Εκκλησία.
Ας τα έχουμε λοιπόν αυτά υπόψη μας, ώστε να κρατάμε σωστή και σταθερή και απαράτρωτη και ακέραιη την πίστη μας. Και έτσι έχοντας αυτή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ενεργό, να αξιωθούμε και τη σωτηρία μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Υγεία τριάς διφλάξει πάντα ημάς.